το περιβάλλον μας. Λοιπόν, είναι μαζί ο Χρήστος Μυτιλινιός, thepostpolitics.gr. Χρήστο, καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα και όσους αγαπητούς τηλεθεατές. Έχουμε τον Αντώνη τον Ριγόπουλο μαζί ή θα τον δούμε σε λίγο. Και ο Αντώνης Ριγόπουλος. Να, και ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Από τον ντοκουμέντο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βασικά με αυτό το οποίο συζητάνε οι περισσότεροι. Τι έγινε, ρε παιδιά, σήμερα. Γιατί γίνονται αυτά στον αέρα. Γίνονται διάφορα στον αέρα. Προσπαθούν. Μας έχουν επηρεάσει οι θερμοκρασίες και εμάς. Λοιπόν, ερώτημα. Θα τους δούμε τους συναδέλφους. Ωραία, τους βλέπουμε τώρα. Πάμε να τους βάλουμε. Χριστό, παρέτηση Μηταράκη χθες. Έτσι, τους είδαμε τους ανθρώπους να λειτουργούν πολύ γρήγορα στο Μαξίμου. Δεν μπορείς να είσαι σε διακοπές και να καίγεται η μισή Ελλάδα. Έλα να σας ακούσουμε. Σίγουρα ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού συγκεκριμένα. Το γεγονός ότι παραιτήθηκε, τον παραίτησε για την ακρίβεια, τον κύριο Νότι Μηταράκη, αυτό δείχνει ακριβώς και το πόσο σοβαρά έχει πάρει ο Πρωθυπουργός, πόσο στα σοβαρά έχει πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που πήρε από τον ελληνικό λαό κατά βάση στις 40, με 41%. Αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Νίκο, και εδώ στην δική σου εκπομπή, το γεγονός δηλαδή ότι ο κόσμος δεν έδωσε μια λευκή επιταγή, αλλά έδωσε μια εντολή να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός τάχιστα σε μεταρρυθμίσεις, να δουλέψει, να προχωρήσει πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα, ναι, σε αυτά για τα οποία πήρε εντολή. Ναι. Τώρα, σε κάθε όμως περίπτωση, θα πρέπει να ξέρει και το πολιτικό προσωπικό, οποιοδήποτε τώρα υπουργός που έχει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, που έχει ένα τέτοιο υπουργείο, ότι όταν έχεις νεκρούς, όταν η κατάσταση στη χώρα είναι σε συνεγερμό, όταν όλη η χώρα είναι σε συνεγερμό, όταν πυροσβέστες, αστυνομικοί, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δεν πας πουθενά. Είσαι από πάνω και ξέρεις κάτι, επειδή δεν αποφασίζουν τα πολιτικά πρόσωπα. Και εσύ, Αντώνη, δεν ξέρω αν από την εμπειρία σου, δεν αποφασίζει ο πολιτικός, αλλά ηθικά και μόνο θα πρέπει να είσαι δίπλα τους. Έλα, Αντώνη, να σε ακούσω και εσένα. Ναι. Να ακούσουμε τον Αντώνη και αμέσως χρήσω εσένα. Έλα, Αντώνη. Ναι. Δεν άκουσα ακριβώς τι είπε ο Χρήστος, γιατί κάποια στιγμή έχασα τον ήχο. Σαφέστατα, αυτό που λες είναι απολύτως σωστό. Δηλαδή, και να μην το πει ο Πρωθυπουργός να γυρίσει, θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει το πλοίο και να γυρίσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Ήταν όλο το Υπουργείο του σε επιφυλακή, ήταν οι αστυνομικοί στα σημεία. Στα δηλαδή, μέτωπα, βέβαια. Και ήταν αναγκαίο και να είναι, νομίζω, και για επιχειρησιακούς λόγους, όχι μόνο για ηθικούς. Ήταν αναγκαίο να είναι ο Υπουργός. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα ο Υπουργός, το πολιτικό. Αλλά οι αξιωματικοί αποφασίζουν, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τώρα. Δεν θα πάρει τώρα απόφαση ο πολιτικός. Τέλος πάντων, ναι. Σίγουρα. Αλλά παίζει ένα ρόλο, τέλος πάντων, και στην διαχείριση και στη. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω πως σήμερα το θέμα Μηταράκη έχει και κάποιες ουρές. Για να σας ακούσουμε. Γιατί υπάρχουν διαρροές από την πλευρά του κυρίου Μηταράκη, οι οποίες λένε ότι ήταν η μόνη ευκαιρία που είχα να δω την οικογένειά μου. Συγγνώμη, γιατί έχω λίγη επιστροφή. Είχα πάρει άδεια από το Μαξίμου για να λείπω για 3-4 μέρες, από την Τετάρτη μέχρι το Σάββατο. Και τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα ήταν συμφωνημένο και είχα την άδεια του Μαξίμου. Απ' την άλλη πλευρά, το Μαξίμου πάλι διαρρέει, απαντάει στις διαρροές και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια άδεια και θα έπρεπε να είναι πίσω. Ναι. Νομίζω πως θα έχουμε και συνέχεια πάντως στην παράδοση παραλαβή με τον κύριο Οικονόμου. Θα δούμε, νομίζω, κάποιες ατάκες που θα μπορούμε να σουλιάσουμε και δημοσιογραφικά. Έγινε χθες το απόγευμα, έγινε χθες παράδοση παραλαβή. Δεν βγήκαν πολλά πράγματα, θέλω να σου πω. Έτσι, Χρήστο Μυτιλινιέ, βλέπουμε. Ήταν υψηλό αναμενόμενο. Ναι. Ήταν λίγο αναμενόμενο να μην γίνει κάτι τέτοιο στην τελετή παράδοση παραλαβής. Όχι γιατί επικρατεί πάντοτε ο πολιτικός πολιτισμός ανάμεσα σε κάποιον ο οποίος έχει τιμωρηθεί με κάποιον τρόπο, αλλά γιατί σίγουρα υπάρχει και το βλέμμα της επόμενης ημέρας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η χώρα δεν έχει ξεμπερδέψει κιόλας από ένα μαζικό εμπρισμό. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει πλέον να συζητάμε για εμπρισμό σε διάφορα σημεία της χώρας όταν μιλάμε για 677 πυρκαγιές σε 15 ημέρες. Είναι τα νούμερα αυτά είναι δυσθεωρητά. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να καθαρίσουν το τοπίο από τους εμπριστές. Οι εμπριστές πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Και πέρα από τους εμπρισμούς, να δούμε και τις ευθύνες
και της κεντρικής πολιτικής κοινής όπου αυτές υπάρχουν και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αυτές υπάρχουν. Το σημαντικό βέβαια πρώτα απ' όλα είναι να καθαρίσει η χώρα, να ξεμπερδέψει η χώρα από αυτή τη λέλαπα, την πύρινη λέλαπα στην οποία έχει περιέλθει τις τελευταίες εβδομάδες. Mm. Αυτό είναι το βασικότερο. Και από εκεί και πέρα, η επόμενη, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα να προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μηταράκη και τις δικαιολογίες του ότι είχα συγκεκριμένες μέρες να δω την οικογένειά μου κτλ., δεν νομίζω ότι αυτή η δικαιολογία μπορεί να σταθεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε καν το ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι απλά ένα. Και κανένας υπουργός δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο αυτές τις μέρες. Αλλά ειδικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Ούτε μία μέρα, όχι τέσσερις μέρες, ούτε μία μέρα. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές πυροσβέστες και οι άνθρωποι που προστατεύουν τις κατοικίες τους είναι μονίμως στο πόδι και σβήνουν φωτιές. Προφανώς δεν είπα να πάει ο Μηταράκης να σβήσει φωτιές. Όχι, δεν θα πάει. Αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε όμως. Να συμπληρώσω πάντως μόνο σε αυτό, ναι, σε αυτό που λέει ο Χρήστος. Μιλάμε για μια κυβέρνηση μερικών εβδομάδων στην ουσία. Και μέσα σε αυτές τις δύο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό όμως για τον Υπουργό. Όχι, και άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Ο κύριος Μηταράκης έχει ήδη βρεθεί σε κόντρα, αν θέλεις, παραπολιτικά ή στο προσκήνιο της πολιτικής με το Μαξίμου ήδη δύο φορές. Δηλαδή, σωστό, αυτό και μόνο σου κάνει να προσέξει λίγο περισσότερο. Σωστό, σωστό αυτό. Τώρα, το αν και ήταν η δεύτερη κίνδυνη. Το θέμα της άδειας εμένα με προβληματίζει. Το θέμα της διαρροής που κάνει ο ίδιος περί άδειας από το Μαξίμου εμένα με προβληματίζει. Εντάξει, τώρα να βάλουμε λίγο τη λογική. Ποια άδεια? Ακόμα και άδεια να του είχαν πει, ναι, φύγε. Φεύγεις. Θα έπρεπε να γυρίσεις, αυτό διαφωνώ. Όχι, εμείς φεύγουμε, δηλαδή πείτε ότι είχαμε μπροστά μας γεγονότα. Ο καθένας στον τομέα του, στο ρεπορτάζ του. Φεύγουμε, πάμε, αφήνουμε, πάμε σε άδεια. Ούτε που το σκεφτόμαστε. Αν περάσει από το μυαλό. Ακυρώνει την ίδια στιγμή. Και πόσο δε ένας υπουργός, ο οποίος διαχειρίζεται ένα προσωπικό το οποίο είναι αποσπασμένο σε όλα τα μέρη που καίγεται η Ελλάδα. Ξέρεις τι θα έκανα. Τι θα έκανε ένας υπουργός, παιδί μου, που διαχειρίζεται αυτή την κρίση. Επειδή δεν παίρνουν αποφάσεις. Θα έπαιρνε την καντίνα της αστυνομίας με κρύα νεράκια και σάντουιτς και θα πήγαινε στα μέτωπα να τους βρει ένα ευχαριστώ που είστε εδώ, στο προσωπικό, να δείξει ότι είναι εκεί. Δεν θα πάρει αποφάσεις. Αλλά να πει ηθικά είμαστε εδώ, σας συμπαραστεκόμαστε. Δεν πας διακοπές την ώρα της μάχης και τι, δεν πας διακοπές την ώρα που έχεις δύο νεκρούς. Πολιτικό προσωπικό της πολεμικής μας αεροπορίας και άλλους τρεις νεκρούς συμπολίτες μας, οι οποίοι απαθρακώθηκαν στις πυρκαγιές. Δεν πας. Ένα με τον Νότι Μηταράκη. Το δεύτερο, ακούμε το συγγνώμη του κυρίου Πατούλη, του Περιφερειάρχη. Αντώνη, ένα σχόλιο σου. Εγώ δεν ξέρω και μέχρι τις εκλογές άμα θα δούμε τον κύριο Πατούλη να έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Ο κύριος Πατούλης έχει τέλος πάντων δείξει και την συμπάθειά του προς τέτοιες εκδηλώσεις και να πηγαίνει και να εμφανίζεται. Νομίζω πως και η αντίδρασή του χθες σε αυτό ήταν λίγο. Φάνηκε ότι ήταν πολύ άβολη, τέλος πάντων. Του ζητήσαν, λέει, οι παρευρισκόμενες να χορέψει για να τιμήσει την εκδήλωση και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε με το ζόρι, δηλαδή το τραβήξανε και χόρευε. Εντάξει, νομίζω ήταν τραγικό. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγες. Έχουμε τέσσερις νεκρούς, πέντε νεκρούς από αυτή την ιστορία μαζί με τους πιλότους του Καναντέρ. Δεν το κάνεις όταν έχεις σκάσει ένα μανιτάρι, λες και βλέπουμε τον Όπενχάιμερ, ας πούμε, στη Νέα Αιγύαλο. Δεν το κάνεις την ίδια μέρα. Πώς να το κάνουμε αυτό? Ναι. Δεν θέλει. Είναι αυτό που λες. Δεν θέλει να στο πει κάποιος για να μην το κάνεις. Απλά δεν το κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαστε τα πολιτικά πρόσωπα από όλα τα κόμματα, από όλες τις διαστάσεις και τις πολιτικές υποστάσεις, ας πούμε. Δεν είναι. Κάποιοι χαζολογούν αυτές τις ημέρες χωρίς να έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί στην πατρίδα, στο διαδίκτυο, στο Instagram κτλ. Ανεβάζουν φωτογραφίες, ωραίες προσωπικές στιγμές. Ενδεχομένως και κάποιοι συναδελφοί μας, έτσι, που είναι στο χαλαρό κλίμα των ημερών. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν. Αλλά είσαι πολιτικό προσωπικό, πολιτικό πρόσωπο, Χρήστο, που το προσέχεις δύο και τρεις φορές, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Καλύπτεις την πολιτική. Δεν είπαμε να θρηνείς μαζί, αλλά όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι εκεί. Είναι εκεί, πάει στις κηδείες των ανθρώπων. Η Κατερίνα Σακελαροπούλη, πρόεδρος Δημοκρατίας, που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Τα κλιμάκια της αντιπολίτευσης βρίσκονται εκεί και πηγαίνουν επί τόπου και κάνουν παρουσίες. Παντού. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Ναι.
Και αυτό είναι ένα μότο το οποίο πρέπει να το ακολουθούν όλοι οι πολιτικοί μας. Δεν μιλάω για την τιμιότητα, αλλά μιλάω τουλάχιστον για την ηθική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι δυνατόν να καίγεται η χώρα και εμείς να χορεύουμε ζεμπέκικα ή να πηγαίνουμε διακοπές με σκάφη. Αυτό είναι το δεδομένο, έτσι. Είμαστε όλοι μαζί και δίνουμε τις μάχες. Τώρα θα μου πεις, στη Ρόδο τι μάχη να δώσει ο Γιώργος Πατούλης, είναι περιφερειάρχης Αττικής. Ναι. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι όλη η χώρα δίνει μία μάχη απέναντι σε μία πύρινη λέλαπα. Εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να διασκεδάζουμε. Για μένα η πολιτική σε αυτές τις ημέρες δηλαδή που καίγεται η χώρα, δεν έπρεπε καν να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις, όχι να χορεύουν. Δεν ναι. έπρεπε καν να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε μεγαλύτερη ανάλυση μπορούμε να πούμε ότι να μην γίνονται καν εκδηλώσεις τέτοιες δύσκολες μέρες για την πατρίδα. Αλλά μην φτάσουμε και ως εκεί. Να πούμε όμως ότι η πολιτική δεν πρέπει καν, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, να παρευρίσκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Αντώνης. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Αντώνης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πας. Μέχρι να φύγει η κρίση. Όχι, δεν το συζητάμε. Ναι. Έλα, Αντώνη. Το θέμα δεν πας, συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά για τους πολιτικούς, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τους πολίτες και που θα πάνε σε μια συναυλία και τους πάνε για φωτογραφίες. Είναι λογικό. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως πρέπει πλέον να αρχίσουμε να ξεφεύγουμε και από το κομμάτι το επικοινωνιακό. Ναι, ο Πατούλης δεν έπρεπε να πάει. Ναι, ο Μηταράκης έπρεπε να γυρίσει πίσω. Αλλά αυτά είναι όλα επικοινωνιακά. Σε επικοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και τι έχει πάει λάθος. Για πάμε να σε ακούσουμε. Το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, Αντώνη. Η κρίση σου, ποια είναι, έχεις εμπειρία από το ρεπορτάζ, έλα να σε ακούσουμε. Έχω εμπειρία από το ρεπορτάζ, έχω δει και φωτιές και το 21 στην Εύβοια που ήταν πολύ μεγάλες. Έχεις δει και εσύ, Νίκο, ξέρω ότι έχεις γίνει φωτιές πολλές φορές. Είναι μια ιστορία η οποία είναι δεκαετιών, έτσι. Δεν ανακαλύφθηκαν σήμερα οι φωτιές. Είναι μια ιστορία που τη βλέπουμε εδώ και δεκαετίες. Εγώ το θυμάμαι πρώτο που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι ξεκάθαρο ότι οι φωτιές θα είναι όλο και πιο δύσκολες λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για να τις αφήνουμε να καίνε και να σταματάνε στη θάλασσα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα πυρόσβεσης. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να μπει η πυροσβεστική στη δασοπυρόσβεση και να αρχίσει να σβήνει τις φωτιές στα δάση και όχι όταν φτάσουν τα χωριά. Γιατί το είδαμε, ας πούμε, στην Εύβοια το 21, να φτάνουν στα χωριά, να σβήνουν και να συνεχίζουν για το επόμενο και να χάνουμε ολόκληρες εκτάσεις δασών. Και πλέον για μένα και αυτό είναι το μια δόγμα πάντως, το να... δόγμα, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη, είναι να πρώτα η ανθρώπινη ζωή, μετά πάμε στην περιουσία και μετά αν θα σωθεί το δάσος και το περιβάλλον. Αυτό εδώ είναι το δόγμα. Θέλω λοιπόν να πω εγώ τη δική μου άποψη που μπορεί να διαφωνήσουμε, ναι. Αλλά νομίζω πως αυτή η προτεραιοποίηση, τουλάχιστον ως προς το θέμα περιουσία και δάση, πρέπει πάμε να αναστηριαστεί. Δώσουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια φωτιά πάνω στην περιοχή της Καστοριάς. Στο τρίλοφο Καστοριάς έχουμε τον δήμαρχο μαζί μας, τον κύριο Γκολφινόπουλο. Δήμαρχε Γκοσλιόπουλος, στο Νεστόριο Καστοριάς. Πείτε μας, κύριε Γκοσλιόπουλο, κύριε δήμαρχε, τι ακριβώς έχει συμβεί, για πείτε μας. Κοιτάξτε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι μια φωτιά σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια περιοχή που λέγεται Φούσια, πάνω στον Γράμμο, κοντά στα σύνορα της Αλβανίας, στην οποία δεν υπάρχει σήμα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με τα παιδιά της πυροσβεστικής και τον διοικητή του νομού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί. Ναι. Επιχειρούν 12 άτομα. Η φωτιά ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ. Ούτε ο διοικητής του κλιμακίου του Νεστορίου, αλλά ούτε ο διοικητής της πυροσβεστικής Καστοριάς μπορούν να μου δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Υπόθεση κάνω ότι επειδή δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμη και δεν μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια, ότι ενδεχομένως η φωτιά να προσπαθεί να ελεγχθεί, αλλά βρίσκεται και ένα ελικόπτερο εκεί πέρα και μας ξυπνά μνήμες του 2007 που είχε καεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του δάσους του Γράμμου. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, αναμένουμε εντολές από το διοικητή της πυροσβεστικής Καστοριάς για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε όσο χρειαστεί και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, εκεί όπως είπατε νωρίτερα έχει γίνει μεγάλη ζημιά το 2007, όμως το δάσος ξαναβγήκε. Γεννήθηκε και πάλι από τις τάχτες και είναι ένα ωραίο πυκνό δάσος από ό,τι θυμάμαι. Το τελευταίο διάστημα που επισκέπτηκα. Το δάσος του Γράμμου είναι ένα απίστευτο δάσος. Είναι άλλο να το περιγράφω και άλλο να το ζήσει, ναι, και να το ζήσει αυτό κάποιος. Ναι, να το ζήσει. Βεβαίως περάσανε πολλά χρόνια και έχει
επανέλθει όχι στην αρχική του κατάσταση, έχουν μεγαλώσει καινούργια είδη. Και νομίζω ότι είναι καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλύτερο. Ναι. Πολύ πιο πυκνό και πολύ πιο δροσερό δάσος. Ελάτε, ναι. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, και πέρυσι είχαμε αρκετές πολλές μικρές φωτιές, αλλά η πυροσβεστική παρενέβαινε και τις έσβηνε. Θέλω να πιστέψω ότι με την παρουσία του ελικοπτέρου θα το σβήσουν. Εύχομαι να μην... Πείτε μας λιγάκι για τους ανέμους, αν επιτρέπετε. Οι άνεμοι πώς είναι στην περιοχή? Ανέμους δεν έχουμε ιδιαίτερους, όχι. Σήμερα είχαμε χθες ανέμους, σήμερα δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι άνεμοι. Αυτό θέλω να πιστεύω, γι' αυτό επιχειρεί και το ελικόπτερο και ίσως καταφέρουν κάτι να κάνουν. Το οποίο ανεφοδιάζεται από τη λίμνη της Καστοριάς ή από τις Πρέσπες? Πού βρίσκει κοντινό, ή από την Χυμαδιτιδά? Ποια από λίμνη λογικά θα παίρνει? Εφοδιάζεται κάπου από την Ήπειρο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Μόλις έχετε ενημέρωση από τον διοικητή, περιμένουμε και εμείς να μας πείτε τι έχει συμβεί. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Νεστορίου. Χίλια συγγνώμη που σας διέκοψα, αγαπητή συνάδελφε, αλλά Χρήστο, νομίζω ότι προέχουν αυτά τα οποία μας έρχονται ως πληροφόρηση. Δεν το συζητάμε. Έτσι, μακάρι να μαζευτεί αυτή η πυρκαγιά. Είναι πολύ πυκνή βλάστηση, υπέροχα δάση. Έλεγε ο Αντώνης ότι εκεί διακόψαμε για το δόγμα και ότι διαφωνούμε για το θέμα του δάσους. Αλλά έλα, Αντώνη, να σε ακούσουμε ολοκλήρωση σκέψη. Ναι, να τελειώσω μόνο αυτό. Εγώ έλεγα ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της προτεραιοποίησης, όχι βεβαίως ως προς τις ανθρώπινες ζωές, αλλά ως προς το δάσος και τις περιουσίες. Νομίζω πως πρέπει να καταλάβουμε πια ότι το θέμα της προστασίας των δασών δεν είναι απλά μια πολυτέλεια, δεν είναι κάτι που λένε μερικοί γραφικοί οικολόγοι που θέλουν να υπάρχουν δέντρα και δάση. Είναι ζήτημα βιωσιμότητας για την ίδια τη χώρα, για τις πόλεις όπως την Αθήνα, που είναι αβίωτη πια μετά από τόσες φωτιές που έχουμε γύρω μας. Το παράδειγμα που ήρθε τώρα με τον άσχημο τρόπο, με τη σύνδεση με τον Νεστόριο, δείχνει και ένα ακόμα πράγμα. Υπήρξε μια φωτιά, όπως είπε, το 2007 και το δάσος αναγεννήθηκε. Και έτσι συμβαίνει με τα μεσογειακά δάση. Πολλές φορές η φωτιά μπορεί να είναι και να τα βοηθήσει να αναγεννηθούν καλά. Αν ξανακαεί αυτό το δάσος, και εύχομαι να μην συμβεί αυτό σήμερα πραγματικά, αυτό είναι καταστροφικό για το δάσος. Δεν είναι εύκολο να ξανααναγεννηθεί. Μία, δύο, τρεις φορές καίγονται τα δάση. Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέω λοιπόν, προφανώς να προστατευτούν οι περιουσίες, να προστατευτούν τα χωριά, αλλά να προστατεύεται και το δάσος. Και αν πρέπει να καούνε ένα ή δύο σπίτια και να σωθεί μια πλαγιά και βεβαίως μετά να υπάρξει απόλυτη αποζημίωση των ιδιοκτητών, τότε ας συμβεί αυτό. Ας υπάρξει μια επιχειρησιακή κατάσταση στην οποία δεν θα κινδυνεύουν ολόκληρες εκτάσεις, ολόκληρα βουνά κάθε φορά που ανάβει μια φωτιά. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω, Χρήστο, και εσύ, από σένα θέλω ένα σχόλιο. Ακούσαμε χτες την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ακούσαμε τους ειδικούς, ο κύριος Ζερεφός χτύπησε ένα καμπανάκι από εδώ μέχρι εκεί που δεν πήγαινε για τα όσα συμβαίνουν στο κλίμα μας. Οι πυροσβέστες τα έχουν δει όλα, γιατί για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν, όχι για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια αυτές τις καταστάσεις. Το δόγμα μετά από την τραγωδία που είχαμε με τους συμπολίτες μας στο Μάτι, είναι να ειδοποιούνται, να δουλεύει το 112 και να υπάρχει ειδοποίηση, εκενώστε φύγετε, πρώτα η ζωή. Φιλοξενήσαμε εδώ μια γυναίκα την οποία εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, η πρόεδρος της κοινότητας από το Βόλο, από τον Αλμυρό, η οποία μας είπε ότι όλα θα γίνουνε, θα φτιάξουμε και το δάσος μας, θα φτιάξουμε και τα σπίτια μας και τα καταστήματά μας, αλλά οι δύο ζωές των κτηνοτρόφων που κάηκαν στην περιοχή δεν επανέρχονται πίσω. Πρώτα η ζωή, έχει αλλάξει το δόγμα. Πρέπει να ζυγίζει. Μπαίνουν πολλά διλήμματα στους συντονιστές όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση με τη χώρα να φλέγεται απ' άκρη σ' άκρη. Είπες για τους εμπριστές. Δεν έχουμε δει στην πρόληψη να τους εντοπίζουν. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, που πολλές φορές δεν κάνει να τις μεταδίδουμε, γιατί ναι, μπορεί να είναι επίσημες πηγές από επίσημα χείλη για το πώς μπήκανε κάποιες πυρκαγιές. Λένε ότι είναι εδώ, ναι, αλλά πιάς τους, βρες τους, κινητοποιήσου. Έλα, Χριστό. Είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, Νίκο, ότι πραγματικά πρέπει πλέον, περνώντας την επόμενη μέρα και βγαίνοντας από αυτή την πύρινη λέλαπα, να δούμε ποιοι έφτεξαν και οι εμπριστές, εφόσον υπάρχει πραγματικό σχέδιο εμπρισμού, γιατί εντάξει, πλέον νομίζω είναι...
ασυφανές, να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει, γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και κάθε χρόνο δεν βλέπουμε για τιμωρίες, έτσι, να το λέμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα, στο σήμερα και, για το, και όσον αφορά το δόγμα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του 112 και της εκένωσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσεγγιστεί κάπως αλλιώς αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι η προτεραιοποίηση της ανθρώπινης ζωής, σε δεύτερο χρόνο της ανθρώπινης της περιουσίας των πολιτών και σε τρίτο χρόνο το περιβάλλον, το δάσος, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσεγγιστεί διαφορετικά. Ναι. Και δεν μπορεί να προσεγγιστεί διαφορετικά όχι γιατί υποτιμάει κάποιος το δάσος ή γιατί υποτιμάει κάποιος την κλιματική αλλαγή ή το κατά πόσο μπορεί πραγματικά αύριο μεθαύριο να υπάρχει περιβάλλον έτσι όπως το πάμε σε γενικές γραμμές. Υπάρχει ανισορροπία τώρα, μην γελιόμαστε. Πόσο... Στην Αττική, φυσικά, ακριβώς. Στην Αττική με τις πυρκαγιές αυτές υπάρχει τεράστια ανισορροπία. Ενδεχομένως να ζήσουμε καταστάσεις στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, που δεν θα τις έχουμε ξαναζήσει με θερμοκρασίες που τα πηγαίνουν αντί για να έχεις 36-37, 40-42. Ακριβώς. Και το ζητούμενο λοιπόν εδώ είναι ότι η προστασία, ναι μεν προστασία του περιβάλλοντος, αλλά το να προστατεύσεις ένα σπίτι δεν είναι ότι προστατεύεις τοιχώματα, δεν είναι ότι προστατεύεις τείχους. Αλλά αν αφήσεις τη φωτιά να ξεφύγει προς κατοικημένες περιοχές, μετά δεν μπορεί να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο λόγος λοιπόν που δεν μπαίνουμε, που δεν θα πει ποτέ η επιχείρηση, που δεν θα πούν ποτέ στις επιχειρήσεις ότι ας αφήσουμε να καούν δύο σπίτια να προστατεύσω το δάσος, είναι αυτός. Ότι μετά η φλόγα μπορεί να ξεφύγει πια. Μπαίνει σε κατοικημένες περιοχές και δεν μπορεί να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν θα είναι ένα-δύο τα σπίτια, θα είναι ό,τι υπάρχει μπροστά μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε θα πρέπει να περιοριστεί η φωτιά. Δυστυχώς θα πρέπει κάτι να θυσιαστεί. Δυστυχώς. Κανείς δεν το λέει με ευχαρίστηση ψυχής, ούτε πώς το λένε το φωτιό μας να βλέπουμε να βλέπουμε το δάσος να καίγεται. Όπως το λες, θέλω να σου πω την εμπειρία μου τώρα τις τελευταίες μέρες, Αντώνη, αμέσως μετά ο λόγος σε σένα, ήταν στα Δερβενοχώρια, όπου είχαν ένα δίλημα, το λέγαμε από την αρχή οι συντονιστές, εάν θα αφήσουν τη φωτιά να μπει μέσα στο δάσος της Πάρνηθας, μέσα στον Εθνικό Οδρυμό, να έχουμε την καταστροφή που είχαμε το 2007, ένα δάσος το οποίο έχει ξαναγεννηθεί πολύ ζωντανό, πολύ ωραίο, πολύ δυναμικό δάσος, ή να σώσουν τους οικισμούς τη νέα ζωή. Και είπανε, θα στρέψουμε ό,τι όλες τις δυνάμεις έχουμε, να μην μπει η φωτιά μέσα στο δάσος. Διλήμματα. Διλήμματα. Έλα, Αντώνη, έλεγα να κλείσουμε. Ναι, πέρα από όλο αυτό, υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα. Τα δάση αυτή τη στιγμή είναι στρωμένα με βενζίνη σε εισαγωγικά για τη φωτιά, έτσι. Υπάρχει σωστά. Ένα θέμα με τον καθαρισμό των δασών. Η πρόληψη για να μην φτάνουμε σε τέτοιες μπάχαλο και φέτος. Μπάχαλο και φέτος, Αντώνη, σε προλαβαίνω. Μπάχαλο και φέτος. Μπάχαλο. Θα πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση κάποια στιγμή. Για το πώς ετοιμαζόμαστε για τη φωτιά. Μιλούσαμε με πυροσβέστες και με ανθρώπους που συμμετέχουν, ερευνητές στη δασική υπηρεσία της Αμερικής, για το ρεπορτάζ της Κυριακής για την εφημερίδα, για το ντοκουμέντο. Ναι. Και μου λέγανε το εξής. Ο βασικός εξοπλισμός του πυροσβέστη δεν είναι μια μάνικα. Και σίγουρα δεν είναι ένα αεροπλάνο που θεωρούν όλοι ότι πρέπει να έχουν ένα αεροπλάνο πάνω από το κεφάλι τους. Ναι. Ο βασικός εξοπλισμός του πυροσβέστη είναι αξίνες, είναι πριόνια, είναι τρόποι να καθαρίζουν το δάσος, να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτός είναι ο τρόπος να σωθεί η χώρα, γενικά οποιαδήποτε χώρα, από την καταστροφή η οποία συντελείται. Και όλα αυτά ίσως να γίνονται πριν, να έχουμε προνοήσει πριν. Δεν είναι δυνατόν η φωτιά να περνάει τους δρόμους, εθνικούς δρόμους. Όλοι οι δρόμοι ακαθάριστοι, δεξιά και αριστερά. Τα οικόπεδα ακαθάριστα. Ναι, έβρεξε. Μάιο-Ιούνιο, ναι. Αλλά θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει τοπική αυτοδιοίκηση. Πού είναι, ερώτημα. Πήραν χρήματα. Η προστασία ξεκινάει το χειμώνα, Νίκο. Η δουλειά ξεκινάει από Σεπτέμβρη. Και φτάνουμε, στην περίοδο την δύσκολη. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο και στους δύο. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις. Η εβδομάδα η οποία πέρασε ήταν μία από τις χειρότερες εβδομάδες που έχει ζήσει ποτέ η πατρίδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.